Γεια σας φίλες και φίλοι του Ναργιλέ. Είμαι ο Δημήτρης και σας καλωσορίζω στο Swiss Alarms TV. Στο σημερινό μας επεισόδιο θα δούμε πώς φτιάχνεται σωστά ένας ναργιλές με καπνό dark side, με μαύρο καπνό. Πώς είναι σωστά το στρώσιμο και πόση θερμοκρασία θα χρειαστεί να έχει το πύλινο, πάνω από το πύλινο με το καλούτα από πάνω, έτσι ώστε να καπνιστεί σωστά. Έχουμε εδώ τις γεύσεις μας, έχουμε εδώ το πύλινό μας, φάνελ κατά προτίμηση, διότι το μαύρο καπνό, επειδή είναι βαρύς καπνός, το προτιμούμε σε φάνελ, επειδή πρώτον θα κάνει πιο ελαφρύ κάπνισμα, οπότε θα μπορέσουμε να το καπνίσουμε. Και δεύτερον είναι ότι ο μαύρος καπνός έχει πάρα πολλά υγρά, οπότε με το φάνελ καπνό δεν θα πέσουν κάτω τα υγρά. Ας συνεχίσουμε τώρα με το καπνό μας. Εγώ σήμερα θα καπνίσω από εταιρεία Darkside φυσικά ice cream με Supernova. Έχω εδώ τη ζυγαριά μου, τον καπνό και ξεκινάμε. Από ice cream θα βάλω βασικά 13 γραμμάρια. Και Supernova. Supernova είναι πάγος στην ουσία, θα μας δροσίσει πάρα πολύ, είναι ό,τι πρέπει για καλοκαίρι. Απλά δεν θέλει υπερβολές το Supernova, γιατί είναι πολύ βαρύ σαν σε τράβηγμα. Είναι έντονος καπνός, είναι πάγος και άμα βάλουμε αρκετό καπνό από Supernova, με τη μία θα μας παγώσει το λαιμό. Οπότε υπολογίζουμε 4-5 γραμμάρια, 3-5 κάπου εκεί. Εφόσον έχουμε ζυγίσει τη γεύση μας, την παίρνω, την αναμειγνύω όπως σας είχα δείξει στα πιο προηγούμενα επεισόδια και την σπάω, διότι ο Darkside καπνός γενικά είναι πολύ υγρός, οπότε είναι σαν μια μάζα και θέλει να το σπάσουμε καλά, να το κάνουμε θρήμα. Εφόσον το έχουμε κάνει αυτό, ξεκινάμε και το βάζουμε στο πύλινό μας, το μοιράζουμε γύρω γύρω. Έτσι ώστε να καλυφθεί όλο το πύλινο. Επίσης και στο φάναλ πρέπει να προσέχουμε το πάτημά μας να μην είναι πολύ πατημένος ο καπνός, να παίρνει αέρα, δηλαδή η θερμότητα να κατεβαίνει και να μπορεί να γυρίσει μέσα στο πύλινο, να μπορέσει να κάνει κύκλους τέλος πάντων στο πύλινο η θερμότητά μας, γιατί άμα είναι πατημένο θα είναι βαρύ, δεν θα καπνίζεται σωστά, δεν θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Το έχω μοιράσει. Στο dark side δεν υπάρχει πρόβλημα αν ακουμπήσει λίγο το καλούτι μας στον καπνό, διότι είναι μαύρος καπνός και αντέχει τις ψηλές θερμοκρασίες. Αυτά θα τα δούμε τώρα που θα βάλουμε και τα κάρβουνα πάνω. Θα πάω να πλύνω τα χέρια μου, να δούμε πώς θα βάλουμε τα κάρβουνα, πόση ώρα θα χρειαστούμε να το ζεστάνουμε και ποιος είναι ακριβώς ο τρόπος. Εφόσον έχουμε έτοιμα τα κάρβουνά μας, τώρα θα σας δείξουμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος να ζεσταθεί ένας Darkside καπνός, ένας μαύρος καπνός που αντέχει ψηλές θερμοκρασίες. Βάζουμε δύο κάρβουνα κλασικά μέσα στο καλούτ μας και δύο ακόμα τα βάζουμε στα πλάγια σαν αυτάκια, οπότε με 4 κάρβουνα για να πάρει σωστή θερμότητα, διότι ο μαύρος καπνός θέλει πιο υψηλή θερμότητα από ότι ο απλός καπνός, ο κόκκινος. Οπότε τώρα θα περιμένουμε λίγη ώρα να ζεσταθεί ο καπνός μας. Δεν μας έφυγε ένα κομματάκι, δεν μας πειράζει βέβαια. Εφόσον έχουμε βάλει και το
το πύλινο μας πάνω στον αργυλέ. Άμα θέλουμε μπορούμε να βάλουμε και το καπάκι από πάνω να κρατήσει τη θερμότητα σε αυτό το σημείο, έτσι ώστε να γίνει πιο γρήγορα το άναμα του αργυλέ. Ας πούμε τώρα και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Beach Bar Umbrellas στο Πευκοχώρι που μας φιλοξένησε σήμερα για το σημερινό μας επεισόδιο. Ένα πολύ ωραίο μέρος, έχει και πισίνα, εστιατόριο, παραλία υπέροχη, ένας τέλειος προορισμός. Στο Umbrellas επίσης θα μπορέσετε να καπνίσετε ναργιλέ από την εταιρεία Sisa Lounge. Είναι ένα από τα συνεργαζόμενα μαγαζιά της εταιρείας. Οπότε θα μείνετε από όλες τις απόψεις ευχαριστημένοι. Καλός καφές, καλά κοκτέιλ, καλός ναργιλές, καλό φαγητό, υπέροχη θάλασσα, υπέροχη πισίνα. Ο καιρός σήμερα είναι καλός. Άλλες φορές βέβαια δεν μας τα χαλάει λίγο καιρός, τον τελευταίο καιρό στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική. Οπότε τώρα δούμε σε τι φάση είναι το πύλινό μας. Παίρνει πιο γρήγορα θερμοκρασία από ότι ο κόκκινος καπνός ο απλός, διότι έχουμε βάλει τώρα 4 κάρβουνα και έχουμε βάλει και το καπάκι από πάνω. Αν υπάρχει και wind cover το οποίο μπορείτε να το βάλετε από πάνω, θα ήταν μια λύση για να ζεσταθεί ακόμη πιο γρήγορα ο μαύρος καπνός. Αλλά αυτό ισχύει μόνο για το dark side και για άλλους μαύρους καπνούς που αντέχουν τη θερμοκρασία. Όπως βλέπουμε ξεφυσάω και βγάζει καπνό. Θέλει λίγο ακόμα βέβαια να σταθεί. Θα τα μαζέψουμε αυτά, δεν μας χρειάζονται άλλο. Τώρα βέβαια έχει και αέρα αρκετό και δεν μπορείτε να δείτε το πόσο πυκνό βγαίνει το ντουμάνι και πόσο ωραίο. Δεν μας βοηθάει ο αέρας, αλλά θα μπορέσει να διακρίνετε το πόσο πολύ καπνό βγάζει το συγκεκριμένο καπνός, τέλος πάντων, πόσο πολύ ντουμάνι βγάζει, όχι καπνό. Εφόσον το έχουμε έτοιμο, καλό θα ήταν να αφαιρέσουμε το ένα κάρβουνο και να το αφήσουμε με τρία. Αν μπορέσουμε να τα χωρέσουμε και τα τρία, δηλαδή αν έχουν μικρύνει από τον αέρα, διότι αυτός είναι ο εχθρός ενός ναργιλέ, ο αέρας, μπορούμε να βάλουμε και τα τρία απευθείας στη μέσα, σε σχήμα δέλτα, πυραμίδας. Τα καλούτα έχουν τρία τυχώματα, άμα θα παρατηρήσετε σε κάποιο καλούτο όσοι έχετε, έχουν τρία τυχώματα. Για τα τυχωματάκια που έχουν είναι ακριβώς για να μπαίνει το κάρβουνο από μπροστά. Οπότε μπορούμε να βάλουμε τρία κάρβουνα μαζί. Πολύ ωραίο κάπνισμα, έντονος καπνός. Είναι δυνατή γεύση, είναι βαριά γεύση. Για αρχάριους χρήστες δεν θα το πρότεινα, διότι θα είναι πολύ βαρύ και δεν θα μπορέσουν να το απολαύσουν όπως πρέπει. Για ανθρώπους που καπνίζουν καιρό ναργιλέ, θα είναι μια καλή επιλογή ο Dark Side. Ειδικά το Supernova που με τη μία μας φέρνει μια δροσιά, ο πάγος που έχουμε. Βέβαια βάζουμε πάγο και μέσα στη γυάλα, διότι είναι καλοκαίρι. Είμαστε έξω στην παραλία, οπότε να έρχεται πιο δροσερά όλος ο καπνός.
Το προτείνω ανεπιφύλακτα. Ένας πολύ καλός καπνός για χρήστες που καπνίζουν ναργιλέ. Δεν νομίζω να έχει κάποιος να έχει μείνει παραπονεμένος από dark side καπνό, όσοι έχουν καπνίσει. Εκτός από τους, αν είναι η πρώτη σας φορά που καπνίζετε ναργιλέ και καπνίσετε dark side, θα είναι βαρύ, το ξαναλέω. Είναι μια πολύ καλή επιλογή. Το Supernova υπέροχο, διότι μας δροσίζει απευθείας. Οπότε, αν το καπνίσετε, θα δείτε από μόνοι σας πόσο καλό καπνός είναι και πόσο πολύ ντουμάνι βγάζει, και είναι μια, για μια απόλαυση ό,τι πρέπει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο. Κάντε subscribe έτσι ώστε να παθαίνετε πρώτα νέα του Ναργιλέ. Καλή συνέχεια.